Γεια χαρά σε όλε και όλου. Άλλο ένα podcast αρισπεί -E εδώ από το φύλαθλο προ το φύλαθλο. Και να λοιπόν, που ήρθε το τέλο τη συνεργασία του Ολυμπιακού μα με τον George Pappas εδώ, τον εικονιζόμενο, τον οποίο και ευχαρίστησε εννοείται η ΚαΕ, όμω τελικά ο προπονητή έκρινε πως ο παίχτη δεν κάνει για Ολυμπιακό. Και μετά την απόκτηση και του Μήτρου Λόγκ σου λέει δεν χωράει αυτό εδώ. Εντάξει, για παρέα εκεί του Walk-Up μια χαρά. Και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και κοντοχωριανό του, θα γινόμουν άνετα φίλο του. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα μα. Ε, και τώρα λοιπόν συνεχίζει την καριέρα του στον προμηθέα πατρών, όπου και εκεί θα φανεί αν έκανε ο Μπαρτζόκα λάθο ή όχι τελικά. Εμεί πάντω να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στην καριέρα του, αλλά το ερώτημα εδώ είναι το εξή. Ορθώ αφέθηκε ελεύθερο ο Τζορτζ Πάπα από πλευρά Ολυμπιακού. Ναι ή όχι και γιατί. Αναμένω από κάτω στα σχόλια τα φώτα σας και τα υπόλοιπα, εννοείται, κλασικά, καθημερινά. Και από εδώ, από το δεύτερο δηλαδή κανάλι RSP, αλλά και από το πρώτο, το οποίο ο σύνδεσμος βρίσκεται ακριβώς από κάτω στην περιγραφή. Αλλά και ακόμη πιο κάτω, σε δικό μου σχόλιο, καρφιτσωμένο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τη στήριξη, την ακρόαση, τα πάντα. Και σας χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός!